Τα νέα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δώρο ΣΥΡΙΖΑ σε Χρυσή Αυγή. Πώ και ΣΥΑ διατηρούν το δικαίωμα mm. του εκλέγεστε και μέσα από τη φυλακή. Νέα ρύθμιση, δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στην εφορία αφορά οφειλέ πριν και μετά την καραντίνα. Στην εφημερίδα Καθημερινή, σόου στα βαρόσια σημειωτών για τι διερευνητικέ. Στήλα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Χρυσή Αυγή. κοντονή με, εχμές, με τοπική κυβέρνηση Κουμουνδούρου και συνέντευξη με τον Τζορτζ Γιανκόπουλο, επιτυχία της εφημερίδας, Ο Έλληνα που έδωσε το κοκτέιλ στον τραμ Τραμπ, το τα... λέει, στον αγώνα κατά του κορονοϊού. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι λένε οι πολίτες μετά την καταδίκη, η δημοσκόπηση τη Προράτα, η πρώτη έρευνα μετά την απόφαση και τη Χρυσή Αυγή. Και πολιτική εκμετάλλευση μετά τι δηλώσει. Ο Τσίπρα διέγραψε τον Κονδονή. Στον ελεύθερο τύπο, ο Τσίπρας γνώριζε για τις ποινέ χάδη βόμβες από κοντονί για τα νομικά δώρα στη Χρυσή Αυγή με το ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ και προκλήσεις στα βαρώσια από του εγκάθετου του Ερντογάν. Αθήνα και Λευκοσία στέλνουν το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής. Πάμε στη Δημοκρατία. Γενναία ρύθμιση χρεών για όλου. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριο Σταϊκούρα χθε. Πακέτο ανάσα για την οικογένεια και επιχειρήσει από τον ε, κύριο Σταϊκούρα. Σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ και για τη Χρυσή Αυγή η εικόνα διάλυση. Και μαύρη μέρα στην Αμόχωστο εισέβαλαν οι Τούρκοι και έστεισαν φθηνό σόου. Στην εφημερίδα Αυγή, τα ποιο μιλάει. Βρώμη και επίδηση λάσπη κατά του ΣΥΡΙΖΑ από την Νέα Δημοκρατία που ανακάλυψε τον αντιφασισμό. Την επομένη τη καταδίκη τη Χρυσή Αυγή έπεσε στο κενό η μαύρη σπέκουλα με τον ποινικό, το ποινικό κώδικα και Τσίπρα τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή, όχι με τον Χρυσαυγήτισμό. Στο Ριζοσπάστι, μέτρα συνολική καταδίκηση τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο στη Βουλή. Στην Εστία, σε τροχιά διασπάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή κοντονή, υποκρισία τη πολιτική μα τάξεω σχετικά με την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα. Στην Κόντρα, βρώμικο σχέδιο για την υπονόμευση του Αλέξη Τσίπρα. Ποια πολιτικά συμφέροντα εχθρικά προ την αριστερά εξυπηρετεί ο Κοντονή. Βαρύ δημοσίευμα. στη η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη. Στην Εσπρέσο, έτσι έχωσα τον Γκρεκό στο Λάκο, η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του επιχειρηματία. Στη Σταρπές, ξέρω που είναι το πτώμα του Μάιου. Ο Καναδό ερευνητή φέρνει τη δολοφονία του Παπαγεωργίου στην τελική ευθεία. Στην Αυτεμπορική, οι τρει νέε ρυθμίσει χρεών προ την εφορία, δεύτερη ευκαιρία για όσου έχασαν τι διευκολύνσει μετά τον Νοέμβριο του 2019. Και στον τύπο τη Θεσσαλονίκη ψάχνουν ανάσα μαγαζιά και εστιατόρια. στι επάκτηση η εστίαση ετοιμάζει διαμαρτυρίε και κινητοποιήσει.